Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ομολογώ, παρακολουθώντας όχι μόνο τη σημερινή συνεδρίαση, διότι δεν είχα τον χρόνο να την παρακολουθήσω, ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου, αλλά παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο ασκείται αντιπολίτευση την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και πιο πριν, τη σπουδή σας όλο αυτό το διάστημα, που βεβαίως επικεντρώθηκε στο αφήγημα της παρένθεσης, στο αφήγημα της αδυναμίας ολοκλήρωσης αξιολόγησης, της επίσπευσης των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο σε κάθε γεγονός που έρχεται μπροστά μας ζητάτε διαρκώς παραιτήσεις υπουργών. Έχω μετρήσει πάνω από 15 αιτήματα για παραιτήσεις υπουργών από τότε που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αν έκρινα αποκλειστικά με κριτήρια εκλογικών σκοπιμοτήτων, θα ομολογούσα ευθαρσώς ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη μας προσφέρει την αντιπολίτευση των ονείρων μας. Την αντιπολίτευση που κάθε κυβέρνηση θα ήθελε να έχει. Με έναν ακραίο πολιτικό λόγο που κινείται διαρκώς στα όρια του παροξυσμού, χωρίς στρατηγική, με γραμμή που υπαγορεύουν πολλές φορές τα εκδοτικά συγκροτήματα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, με θέσεις που δεν κρύβουν το αντικοινωνικό μένος της ηγετικής ομάδας και με διαρκείς ανίκες προσωπικές επιθέσεις, δολοφονίας χαρακτήρων, που εγώ θα έλεγα όμως ότι μόνο αφαιρούν από την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα ενός κόμματος και μιας παράταξης που για χρόνια, παρά τις διαφωνίες βεβαίως που είχαμε, δεν μπορούσε κανείς παρά να παραδεχθεί ότι λειτουργούσε με όρους εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, όπως από τη δική της οπτική, τη συντηρητική, το όριζε αυτό το δημόσιο συμφέρον. Σήμερα όμως, σαν να θέλετε να μας αποδείξετε ότι αυτό δεν σας ενδιαφέρει καν. Δεν σας ενδιαφέρει καν, δηλαδή, ακόμα και αν ο μέσος πολίτης θα συνειδητοποιήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύεστε έχει να κάνει πολλές φορές και με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και επιχειρηματικών σχεδιασμών. Και βεβαίως θα έλεγα, επαναλαμβάνω, αν σκεφτόμουν αποκλειστικά με το κριτήριο των εκλογικών της εκλογικής σκοπιμότητας, ότι αυτό είναι εξαιρετικά καλό που συμβαίνει για μας, όμως νομίζω ότι δεν είναι καλό τελικά για το πολιτικό σύστημα. Δεν προσφέρεται καλές υπηρεσίες στον τόπο, ιδιαίτερα όταν αυτός ο τόπος είναι ταλαιπωρημένος μετά από 7 χρόνια κρίσης, που η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς έχει διαραγεί. Και που η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων και των θεσμών έχει δεχθεί βαρύτατα πλήγματα. Και είναι αμέτρητες οι φορές, αυτό το 1,5 χρόνο, που ο κ. Μητσοτάκης είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης που έχει υποπέσει σε πρωτοφανή ηθικά και πολιτικά τοπήματα. Δίνει την αίσθηση ότι υπάσχει από στερητικό σύνδρομο, σύνδρομο στέρησης εξουσίας. Από εκεί πηγάζει και το άγχος, ώστε με κάθε κόστος για τη χώρα, την οικονομία και τους ίδιους τους πολίτες να επανέλθει το συντομότερο στις θέσεις της κυβέρνησης. Και η υπόθεση που μας φέρετε σήμερα εδώ να συζητάμε, εδώ και 3 μήνες βεβαίως είχατε ζητήσει τη σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν είναι παρά ένα ακόμα επεισόδιο, ένα ακόμα σύμπτωμα, αν θέλετε, αυτής της καταστροφικής και αυτοκαταστροφικής πολιτικής. Στην προσπάθειά σας όμως να σπηλώσετε υπολείψεις, να ανακαλύψετε δήθεν μεγάλα σκάνδαλα εκεί όπου δεν υπάρχουν,
να δημιουργήσετε εντυπώσεις, φαίνεται ότι έχετε υποπέσει και σε ένα ακόμη μοιραίο λάθος. Ταυτίζεστε με επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα με τρόπο που δεν ταιριάζει στην ιστορία της παράταξής σας. Κατηγορείτε έναν υπουργό της σημερινής κυβέρνησης ότι έκανε τι ακριβώς. Ότι συνομίλησε με έναν κατάδικο, ο οποίος έσπευσε να τον βρει, να επικοινωνήσει μαζί του για να αναδείξει ένα θέμα του κοινού ποινικού εγκλήματος και τον κατηγορείται γιατί έκανε τι, τον παρέπεμψε στη δικαιοσύνη για τα δέοντα. Και τρεις μήνες τώρα που ανακυκλώνεται διαρκώς αυτή την κατηγορία, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά σας με αυτό, με ότι τον παρέπεψε στη δικαιοσύνη. Είναι πρόβλημα που τον παρέπεψε στη δικαιοσύνη. Θέλετε μήπως κάτι να μείνει κρυφό από τη δικαιοσύνη. Αλλά νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον, το αποκόμισα πριν λίγο, όταν σκεπτόμενος τη σημερινή ομιλία μου, θέλησα να διαβάσω την πρόταση που καταθέσατε για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Και στην πρόταση αυτή γράφετε εσείς, δεν το λέω εγώ, ότι ο κύριος Καμένος και συνακόλουθα η κυβέρνηση στοχοποιεί έναν επιχειρηματία, ούτε λίγο ούτε πολύ, προκειμένου να εξοντώσει πολιτικά τον κύριο Μητσοτάκη. Και πράγματι, είναι λίγο περίεργη ομολογία αυτή. Για ποιο λόγο να ομολογεί στην πρότασή της εξωματική αντιπολίτευση με τόσο κραυγαλαίο τρόπο, ότι ακόμα και ας υποθέσουμε εγώ να δεχτώ απολύτως το επιχείρημά σας, ότι θέλουμε να στοχοποιήσουμε, λέει, έναν επιχειρηματία. Για ποιο λόγο η στοχοποίηση ενός επιχειρηματία εξοντώνει πολιτικά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ποιος είναι αυτός ο άρρηκτος δεσμός? Αυτός ο άρρηκτος δεσμός που ενώνει, έναν επιχειρηματία, όποιος και να είναι αυτός, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς τα λέτε αυτά. Στο κείμενο που καταθέσατε δεν τα λέω εγώ. Επομένως πρέπει να απαντήσετε από αυτό. Και να απαντήσετε για κάτι ακόμα. Σε αυτή την πρόταση που καταθέσατε αναφέρεστε πολλές φορές τον επιχειρηματία, λες και είναι ανώνυμος ο επιχειρηματίας, δεν μας λέτε το όνομά του. Γιατί. Τι φοβάστε? Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ο εν λόγω επιχειρηματίας του οποίου αποφεύγεται ακόμη και να αναφέρεται το όνομά του είναι γνωστό σε όλους μας, είναι ο κύριος Μαρινάκης. Τον κύριο Μαρινάκη, όπως και κάθε επιχειρηματία που έχει εκκρεμίσει υποθέσεις με τη δικαιοσύνη, και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν εκκρεμίσει υποθέσεις με τη δικαιοσύνη, δουλειά των κομμάτων δεν είναι ούτε να παρεμβαίνουν ούτε να προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Είτε την ενοχή, είτε την αθότητα. Προς τι λοιπόν αυτός ο ζήλος και αυτή η πρεμούρα από πλευρά σας, προκειμένου να αναδείξετε ότι τάχα μου στοχοποιεί η κυβέρνηση τον εν λόγω επιχειρηματία και ο λόγος για τον οποίο το στοχοποιεί είναι για να εξοντώσει πολιτικά τον κ. Μητσοτάκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση ούτε ενοχοποίησε, ούτε στοχοποίησε τον κύριο Μαρινάκη, παρά μονάχα στοικά και θεσμικά, όπως οφείλει να κάνει, παραμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αλήθεια, εσείς γιατί επισπεύδετε? Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως τελικά δεν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στους δικαστικούς λειτουργούς? Ή μήπως οι ευαισθησίες σας και ο σεβασμός σας απέναντι στη δικαιοσύνη είναι αλακάρτ? Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε κατασκευάζουμε κατηγορίες, ούτε προκαταλαμβάνουμε αποφάσεις. Άλλοι είναι αυτοί που καθημερινά κατασκευάζουν κατηγορίες και fake news και μολύνουν την πολιτική ζωή του τόπου με αθλειότητες και με μίσος.
Και ας αναρωτηθούν αυτοί που μας παρακολουθούν το γιατί το κάνουν. Εγώ από την πλευρά μου δεν πρόκειται να κάνω κρίσεις για τις υποθέσεις που αφορούν και εξετάζονται τη δικαιοσύνη, που αφορούν είτε το συγκεκριμένο επιχειρηματία είτε άλλους επιχειρηματίες. Θα ερευνηθούν και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Και μακάρι, το λέω απολύτως ειλικρινά, μακάρι εν λόγω, μακάρι ο άνθρωπος να είναι αθώος. Όμως η δική σας σπουδή να προεξοφλήσετε τα αποτελέσματα των ερευνών είναι που γεννά ερωτηματικά. Μοιάζει πάρα πολύ με επιχείρηση παρέμβασης και επηρεασμού της δικαστικής κρίσης. Και αυτά, ξέρετε, είναι επικίνδυνα πράγματα. Επικίνδυνα πράγματα για τη δημοκρατία, αλλά επικίνδυνα πράγματα και για την παράταξή σας και προσωπικά για τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι όταν κάποιος συνδέεται αξεχώριστα με συγκεκριμένους επιχειρηματίες και ομολογείται μάλιστα στην πρότασή σας ότι όποιος επιχειρεί τον συγκεκριμένο επιχειρηματία να πλήξει, επιχειρεί να εξοντώσει τον αρχηγό σας, τότε μάλλον κάτι πολύ σημαντικό είναι αυτό που σας ενώνει. Και σε κάθε περίπτωση αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα, γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί να βρεθείτε εσείς απολογούμενοι. Διότι ξέρετε, αυτή η υπόθεση έχει κακοφορμήσει τώρα 3 μήνες. Είχατε και την ατυχία στην προηγούμενη συνεδρίαση συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή να τύχει αυτός ο σεισμός. Πέρασε καιρός, κύλησε νερό στα βλάκι. Και σήμερα έχει αρχίσει αυτή η υπόθεση να γυρνάει μπούμερα σε εσάς. Είναι αυτό που λένε, πάτε για μαλλί και θα βγείτε κουρεμένοι στο τέλος. Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά εσείς είστε αυτοί που κάνετε αυτά για τα οποία μας κατηγορείτε. Μας λέτε ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Όμως εμείς βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε παρά τις διαρκείς και πρωτοφανείς επιθέσεις που δεχόμαστε καθημερινά από την πλειοψηφία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Ρίξτε μια ματιά στα κρεμασμένα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μας καίγεται καρφί γι' αυτό. 3 εκλογικές αναμετρήσεις δεν κερδίσαμε. 2 εκλογές και άδειμο ψήφισμα με όλα σχεδόν τότε τα μέσα απέναντί μας. Ποιον τύπο να ελέγξουμε? Ποια η πρεμούρα μας εμάς να ελέγξουμε τον τύπο και γιατί? Εσείς μάλλον έχετε αυτό το σαράκι, γιατί εσάς λιβανίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο τύπος, η πλειοψηφία του, και άρα μάλλον εσείς φοβάστε μη τυχόν και χάσετε αυτή τη στήριξη. Και με μία έννοια θα έλεγα ότι και ο κάθε επιχειρηματίας που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σε μια εποχή κρίσης του τύπου, που μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα με εκατομμύρια χρεών χρεοκοπούν και που οι προηγούμενοι που σας λιβάνιζαν και υποστηρίζονται σε αυτή εδώ την αίθουσα δεν δίνουν δεκάρα για τους εργαζόμενους. Ενδεχομένως ούτε και καινούργοι να δίνουν, θα το δούμε. Σε μια εποχή λοιπόν κρίσης του τύπου βλέπουμε κάποιοι να παίρνουν και 1, 2, 3 και 4 εφημερίδες. Ο λόγος? Για να λιβανίζουν την αντιπολίτευση και να καταδικάζουν την κυβέρνηση. Ας έχουν και 7 και 17 πρωτοσέλιδα. Το πρόβλημα είναι δικό τους, δεν είναι δικό μας. Δεν δίνουμε δεκάρα, ειλικρινά σας το λέω. Και αν εσείς θεωρείτε ότι σας τιμά να άρχεσαι σε αυτήν εδώ την αίθουσα και να επικαλείστε παράνομα αποκτηθεί σε συνομιλίες και ηχογραφήσεις, αν θεωρείτε ότι σας τιμά να επικαλείστε παρακολουθήσεις και φωτογραφίες της προσωπικής ζωής για να κάνετε αντιπολίτευση, αν θεωρείτε ότι με το να λειτουργείτε ως παρακράτος προσφέρετε υπηρεσίες στη δημοκρατία, τότε εγώ παραμένω άφωνος, αλλά είναι η αντιπολίτευση που έχετε επιλέξει και που ταιριάζει όχι στην παραταξή σας, αλλά σε κάποιους νεόκοπους που τώρα μπήκαν, είδαν φως και μπήκαν. Εμάς καλό μας κάνετε. Ειλικρινά σας το λέω. Διότι δεν κερδίζετε με αυτά. Δεν κερδίζετε με αυτά. Με τα ψέματα και τις επιθέσεις κάτω από το τραπέζι, κάνετε ζημιά σε εσάς και καλό σε αυτούς που επιτίθεστε. Όπως πολύ μεγάλο καλό κάνατε σήμερα, πολύ μεγάλο καλό,
στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κουρουπλή. Με το πρώτο, το πρωτοσέλιδο του site Παραπολιτικά. Ήσυχα παρακαλώ, ησυχία. Fake news, ότι ο Κουρουπλής κλεντοκοπούσε στο πάρτι, στο πάρτι της ονομαστικής εορτής του πλειοκτήτη, του πλοίου Αγία Ζώνη, το οποίο διέρευσε το πετρέλαιο και είχαμε την οικολογική αυτή καταστροφή, τη μόλυνση στον Σαρονικό. Εάν κάποιος λοιπόν όλες αυτές τις μέρες είχε αρχίσει να, έχει, να είναι καχύποπτος απέναντι στον Κουρουπλή και να μην το συμπαθεί, με αυτά που κάνουν αυτοί που σας υποστηρίζουν, του κάνουν ένα μεγάλο δώρο. Και ο τελευταίος πολίτης σήμερα θα το συμπαθήσει, τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή, με αυτού του είδους τις κατηγορίες. Επιλέξτε αν θέλετε αυτή την τακτική. Είναι δικαίωμά σας. Επιλέξτε αυτή την τακτική. Για την αποκατάσταση της αλήθειας μόνο να πω ότι επρόκειτο για την ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυτιλικής Βιομηχανίας, όφιλε να βρίσκεται εκεί ο Υπουργός και έχουμε και την ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για αυτή την απίστευτη χυδαιότητα των μέσων ενημέρωσης που στο δωμό της προπαγάνδας, της αντικυβερνητικής προπαγάνδας δεν διστάζουν, δεν οροδούν προουδενός. Και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την υπόθεση. Σπεύσατε να φέρετε ενώπιον της Βουλής, κατηγορώντας τον Υπουργό Άμυνας, ως ηθικό αυτούργο, χωρίς να περιμένετε την απόφαση της δικαιοσύνης για τα κύρια αδικήματα. Και για τον κύριο Καμένο σας προλαβαίνω, η δικογραφία ήρθε στη Βουλή γιατί δεν έχει αρμοδιότητα η τακτική δικαιοσύνη, ο Υπουργός. Και τι έγινε στο μεταξύ? Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά ρωτήστε τους νομικούς σας. Για τους υποτιθέμενους φυσικούς αυτουργούς, οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο. Επομένως, σε τι συνίσταται η ηθική αυτουργία του Υπουργού Άμυνας? Πού πήγε το αδίκημα? Στο αρχείο. Άρα δεν υπάρχει αδίκημα. Και χωρίς αδίκημα, προφανώς δεν υπάρχουν και αυτουργοί, φυσικοί ή ηθικοί. Επομένως, τι αλήθεια συζητάμε εδώ? Για ποιον λόγο συγκαλέσατε τη διάσκεψη? Για ποιον λόγο σήμερα μας ζητάτε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής? Εγώ θα σας πω για ποιον λόγο είμαστε σήμερα εδώ και για ποιον λόγο συζητάμε. Συζητάμε επί της υπόθεσης αυτής, διότι δεν έχετε τίποτα άλλο πλέον να πείτε, διότι κάνετε μία αντιπολίτευση, η οποία είναι αντιπολίτευση της πυρκαγιάς και της συμφοράς, διότι όλοι πλέον κατανοούν ότι βρισκόσαστε σε στρατηγικό αδιέξοδο. Αντί να καταρρεύσει η οικονομία που παρακαλάγατε επί 1,5 σχεδόν χρόνο και η χώρα που προβλέπατε ότι θα πάει στα βράχια και θα καταρρεύσει και δεν θα κλείσει το αξιολογήσεις, κατέρευσε το αφήγημά σας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί κατέρευσε το αφήγημα της καταστροφολογίας, της κινδυνολογίας, της κατατρομοκράτησης των πολιτών. Ρίξτε μια ματιά στα μεγέθη της πραγματικής οικονομίας που επί 2 χρόνια μας λέγατε ότι καταραίει. Και θα καταλάβατε. Θα καταλάβετε γιατί δέχεστε πλέον κριτική και από τους σοβαρούς. Εμείς σκέφτεστε δυνατά, εν πάση περιπτώσει. Δείτε λοιπόν τα μεγέθη. Η ελληνική οικονομία βαδίζει με σταθερότητα στην έξοδο από την κρίση. Για πρώτη φορά τα θεμελιώδη μεγέθη ανακάμπτουν. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, οι εξαγωγές, η βιομηχανική παραγωγή, το λιανικό εμπόριο και το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Και η ανεργία μειώνεται μήνα με το μήνα. Θα θέλαμε με μεγαλύτερους ρυθμούς. Μειώνεται όμως. Όλα δείχνουν ότι η χώρα βαδίζει
σε πείσμα δικό σας και αυτών των συμφερόντων που ασκούν αυτή την ανίκια αντιπολίτευση, η χώρα βαδίζει σταθερά, με σταθερά βήματα στην έξοδο από τα μνημόνια, στην έξοδο από το πρόγραμμα και από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Το χρέος είναι σε πορεία ρύθμισης μετά και την απόφαση 15 Ιουνίου. Η χώρα κατάφερε να έχει μια επιτυχημένη έξοδο στις αγορές. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης μας αναβαθμίζουν και μάλιστα με θετική προοπτική. Μόλις σήμερα και επισήμως βγήκαμε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είμαστε από τα χρόνια της αρχής της κρίσης, το 2009. Και βεβαίως, πριν από λίγες ώρες, ο πρόεδρος του Eurogroup, για τον οποίο κάποτε ορισμένοι, όχι εσείς, ορισμένοι φανατικοί της παραφιάδας, της παράταξής σας, όχι εσείς, δεν τα λέγατε. Εσείς λέγατε γερούν γερά, έτσι δεν λέγατε. Προκειμένου να αντισταθεί στην ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, ο Γερούν, πολύ γερά σήμερα, δήλωσε ότι η χώρα οδεύει στην καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Και αυτό είναι μια προοπτική ιστορική σημασία για τον τόπο. Αυτό δεν θέλετε να καταλάβετε, δεν θέλετε να χωνέψετε. Και εσάς τι σας έχει μείνει λοιπόν τώρα? Ήσυχα παρακαλώ. Σας έχει μείνει να τροφοδοτείτε ή να σας τροφοδοτούν με δημοσιεύματα πικρόχολα και δηλητηριώδη τον εγχώριο τύπο, αλλά βεβαίως και να τροφοδοτείτε το διεθνή τύπο με δυσφημιστικά δημοσιεύματα, αλλά θα έλεγα εγώ όχι δυσφημιστικά για την κυβέρνηση, δυσφημιστικά για τη χώρα. Με στόχο να εμποδίσετε την ανάκαμψη. Σας το είπα όμως από την αρχή, δεν προσφέρετε καλές υπηρεσίες στη χώρα. Κάνετε ζημιά, αλλά ευτυχώς για τη χώρα η ζημιά που μπορείτε να κάνετε πια είναι πολύ μικρή. Γιατί δεν μπορείτε να εμποδίσετε την προδιαγεγραμμένη πλέον πορεία της ανάκαμψης οικονομίας. Δεν είναι όμως μόνο ότι κατέρευσε το αφήγημα της καταστροφής ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται αυτού του είδους την αντιπολίτευση και ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Η αιτία θα έλεγα ότι είναι ακόμα πιο βαθιά. Η αιτία είναι ότι γνωρίζετε ή μάλλον κατανοείτε αυτό που κάποιοι εκ των συμβούλων σας μάλλον σας λένε. Γιατί από ό,τι φαίνεται η ηγεσία σας δεν έχει πλήρη την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Ότι και το πολιτικό σας πρόγραμμα, το πρόγραμμα του ΣΟΚ και ΔΕΟΥΣ που προτείνεται για την ελληνική κοινωνία, δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει ποτέ πλειοψηφικό. Κάθε φορά που μιλάτε με ειλικρίνεια για το πρόγραμμά σας, κάθε φορά που ομολογείτε τους πολιτικούς σας σχεδιασμούς και τις ιδεολογικές σας αντιλήψεις, κύματα ρίγους και ανατριχύλας διαπερνούν τον ελληνικό λαό, αλλά και πολλούς ακόμα από την ίδια σας την παράταξη. Από πού να το πιάσει κανείς και πού να το αφήσει? Από τον καθαγιασμό και την δικαίωση των κοινωνικών ανισοτήτων που είναι δήθεν φυσικά φαινόμενα? Από την απελευθέρωση των απολύσεων για τους δημόσιους υπαλλήλους? Από την πρότασή σας να πουλήσουμε μέχρι να ιδιωτικοποιήσουμε μέχρι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Από την ταξικότητα των απόψεών σας για την αγορά εργασίας? Από τις απόψεις σας για την ανάγκη κατεδάφισης του συστήματος δημόσιας υγείας? Από τις απόψεις σας για το δημόσιο σχολείο, για την οποία αναγκάστηκε ο αρχηγός σας να κάνει και διορθωτικές δηλώσεις μετά? Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Να συνεχίσετε έτσι. Να μην κρύβετε την ιδεολογία σας. Να λέτε αυτά που πιστεύετε συχνότερα και χωρίς αναστολές. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιδεολογία που σήμερα πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη είναι ένα μείγμα πολιτικής που έκανε χθες ολόκληρη την Ευρώπη να προβληματιστεί πολύ. Ένα μείγμα FDP
και AFD μαζί. Ένα μείγμα FDP ο κύριος Μητσοτάκης ο φιλελεύθερος και AFD ο κύριος Γεωργιάδης της ακραίας λαϊκής δεξιάς. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Αυτό είναι το μείγμα της πολιτικής σας. Μακάρι λοιπόν για μας να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο. Διότι γίνονται διάκριτα, γίνονται φανερά και τα κοινωνικά συμφέροντα που εκπροσωπείτε. Και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται και η κάθετη διαχωριστική γραμμή που τέμνει το πολιτικό σύστημα στα δύο. Διότι εμείς, πράγματι, μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες, αναγκαστήκαμε και πήραμε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Αλλά κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να προστατεύσουμε την κοινωνική πλειοψηφία. Κάναμε ό,τι είναι δυνατόν και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κρίσης στο κοινωνικό σώμα. Το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και του δημόσιου πανεπιστήμιου, η χρηματοδότηση της έρευνας που στα χρόνια των παχαίων αγελάδων ήταν στο 0,5% και που πήγαμε στο 1% του ΕΠ, 200 εκατομμύρια το 2015 σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης χωρίς περικοπές επιδομάτων, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας πριν λίγες εβδομάδες που εσείς το καταψηφίσατε. Ο νόμος για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που συμπεριλαμβάνει και τις μικρές επιχειρήσεις που εσείς το καταψηφίσατε. Η εφάπαξ παροχή της υπεραπόδοσης οικονομίας το 2015 στους συνταξιούχους, στους χαμηλοσυνταξιούχους που σχεδόν μας καταγγείλατε στους θεσμούς. Και μετά φυσικά καταψηφίσατε. Και άλλα πολλά ον ουκέστη αριθμός. Είναι λοιπόν ακριβώς αυτό το πεδίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μπορείτε να αντιπαρατεθείτε. Είναι ακριβώς αυτό το πεδίο της πολιτικής που θέλετε να αποφύγετε και γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μία μεταχρονολογημένη, ομολογώ, έκκληση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που ούτε εσείς δεν την πιστεύετε πια. Και γι' αυτό αναγκάζετε και τους βουλευτές σας, σύμφωνα με αυτή την αξιολύπητη πρακτική, να δημιουργούν αντιπερισπασμούς, να κατασκευάζουν κατηγορίες, να μηχανεύονται ασκευωρίες και τελικά, και αυτό είναι το χειρότερο για το πολιτικό σύστημα, να καταλήγουν στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας ως ατζέντιδες προσωπικών, στρατηγικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε έτσι, κάντε το. Καλό μας κάνετε, κακό σε εσάς κάνετε. Κακό του κεφαλιού σας. Συνεχίστε έτσι, εμείς θα προχωρήσουμε όπως νομίζουμε, όπως ξέρουμε και όπως μπορούμε για το καλύτερο αυτής της χώρας και όχι για το καλύτερο ορισμένων συμφερόντων που έχουμε επιλέξει να στηρίζουμε.